7η σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της. Το 5ο Λύκειο Νέας Σμύρνης και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, τα παιδιά, γιορτάζουν σήμερα την αποφύτισή τους, περιμένοντας τα αποτελέσματα των Πανελληνίων, αλλά και τις διακοπές τους. Μαζί μας είναι ο Ηλίας, ο πρόεδρος του 15 μελούς και η Νίκη. Παιδιά, μια χρονιά ακόμα τελείωσε. Πανελλήνιες, πώς σας φάνηκε αυτό το πέρασμα, αυτή η δοκιμασία? Ήταν κουραστικό πολύ σίγουρα, αλλά πιστεύω ότι όλος αυτός ο κόπος άξιζε και τα περισσότερα παιδιά έχουν ένα καλό αποτέλεσμα και ότι είναι χαρούμενοι τώρα που τελειώσαμε και έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Πώς σου φαίνεται που τελειώνεις το σχολείο? Είναι σίγουρα περίεργο. Είχαμε συνηθίσει μια καθημερινότητα στο σχολείο με τα ίδια παιδιά, τις ίδιες παρέες και όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν. Αλλά είναι και πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με τις ζωές μας και πού θα καταλήξει ο καθένας αργότερα. Τι θέλεις να κάνεις? Εγώ θέλω, ας πούμε, με το Πολυτεχνείο, πιο πολύ από εκεί, αλλά δεν ξέρουμε τώρα, ανάλογα, θα περάσουμε να βγουν οι βάσεις και όλα αυτά και θα δούμε. Και εσύ? Εγώ θέλω να περάσω στη Γυμναστική Ακαδημία, να ασχοληθώ με την κολύμβηση. Τώρα όμως έρχεται το καλοκαίρι. Οπότε καλοκαίρι σημαίνει διακοπές. Ναι, ναι, καλοκαίρι, διακοπές, ξεκούραση, πάρτι κτλ. Μόνο. Και για σένα? Νομίζω το χρειαζόμαστε όλοι μετά από πολύ, πολύ κουραστική χρονιά. Θα βρεθούμε μάλλον στα νησιά έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν θα χωριστούμε εκεί για πολύ καιρό. Οπότε λοιπόν, καλό καλοκαίρι, παιδιά, και καλά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στην όμορφη γιορτή μας για να επιχαιρετήσουμε τα παιδιά μας. Θέλουμε την προσοχή σας να μας χαιρετήσει λίγο η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, η κυρία Άννα Λιμπέρτη, και να σας ευχηθεί. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στη γιορτή μας, τους γονείς. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Καλό υπόλοιπο. Μαζί μας έχουμε την Άννα Λιμπέρτη, πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, και την Άνση Βαθιδρόλια, πρώην πρόεδρο του Συλλόγου και επίτιμο μέλος. Καλησπέρα, κορίτσια. Καλησπέρα. Μια χρονιά ακόμα τελειώνει. Τελειώνει με τόσο άγχος και αγωνία στα παιδιά μας να βγει η χρονιά. Σταθήκαμε δίπλα τους όσο μπορέσαμε σαν σύλλογος. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Για κάποια από τα παιδιά αυτά είναι το ενδιάμεσο στάδιο που περνάνε σε έναν άλλο τρόπο πια ζωής και μάθησης. Εννοείται, ρίχνουν τώρα τις φτερούγες τους πιο μακριά για ένα μέλλον που τους ανήκει. Γεμάτο άγχος τώρα, να βγουν τα αποτελέσματα. Αυτά, δεν ξέρω. Νάνση, ο σύλλογος δραστήριος πάντα, συνεχίζεις και βοηθάς. Συνεχίζω και βοηθάω και όλοι οι γονείς σε αυτό το σχολείο και οι καθηγητές είναι πάρα πολύ πρόθυμοι και βοηθάνε και είμαστε δίπλα στα παιδιά. Και φυσικά το ότι το δικό μου τελείωσε πέρυσι δεν σημαίνει τίποτα. Τόσα χρόνια στο σχολείο ξέρω τι ανάγκες έχει και πώς μπορούμε να σταθούμε, αλλά όλοι οι γονείς βοηθάνε. Γι' αυτό αυτό το σχολείο ξεχωρίζει λίγο από τα άλλα, μπορεί να είναι εγωιστικό, αλλά και πολλές δραστηριότητες έχουμε. Και οι γονείς είναι πολύ κοντά, κάνουμε ωραίες εκδηλώσεις. Όσο μπορούμε κοντά στα παιδιά. Ένας ενεργός σύλλογος λοιπόν. Πολύ, ναι, πάρα πολύ. Είμαστε πολλά χρόνια εδώ πέρα γενικώς στα παιδιά μας δίπλα. Προσπαθούμε για το καλύτερο και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στα παιδιά μας στη στιγμή που έχουν το άγχος. Να προσθέσω ότι εκτός από το ότι κάνουμε γιορτές και εκδηλώσεις, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, αυτό που είπε πραγματικά, το σχολείο μας κάνει τα πιο πολλά προγράμματα, εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά προγράμματα. Βέβαια, με τη βοήθεια του Συλλόγου Γονέων, με όλους τους γονείς, ενθαρρύνονται και αυτοί και κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Γι' αυτό προτείνω και στους επόμενους γονείς που θα έρθουν σε αυτό το σχολείο να είναι κοντά στους καθηγητές και στα παιδιά κυρίως, γιατί μας έχουν ανάγκη, όπως έχω πει πολλές φορές, πιο πολύ τώρα από ό,τι στο δημοτικό. Καλή συνέχεια λοιπόν και καλή, καλά να περάσετε απόψε στη γιορτή. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Να είστε καλά. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής, ότι είναι προφανές ότι σήμερα από σήμερα αλλάζετε πια σελίδα στη ζωή σας. Μιλάω πάντα για τα παιδιά τα οποία αποφυτούν. Περνάτε από την περίοδο της εφηβείας και του παιχνιδιού
του σχολείου με τα όποια θετικά ή αρνητικά, σε μια περίοδο που θα πρέπει να αποφασίσετε για το ποιο θα είναι το αύριο της ζωής σας. Φτιάχνετε αυτό που θα έχετε στην υπόλοιπη ζωή σας μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Το πώς θα το διαχειριστείτε λοιπόν είναι ιδιαίτερα σημαντικό για σας. Να ξέρετε ότι όλα μπορείτε να τα κατορθώσετε αν εσείς το θέλετε και το επιδιώξετε. Ο Αλέξανδρος Ζαβός, πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και πρώην εκπαιδευτικός, βρέθηκε σήμερα στην, σχολή, στο σχολείο στο 5ο Λύκειο για την αποφύτηση. Καλησπέρα, μία ευχή για τα παιδιά. Εύχομαι ότι η ζωή τους από εδώ και μπρος να είναι όπως την έχουν ονειρευτεί, να ξέρουν ότι δεν θα είναι πάντα εύκολα, αλλά τα πάντα ξεπερνιόνται αρκεί να υπάρχει προσπάθεια, καλή θέληση και αισιοδοξία. Και νομίζω ότι αυτό είναι βασικό να το διδαχθούν και μέσα από το σχολείο. Για κάποια από αυτά τα παιδιά, η αποφύτιση είναι στην ουσία το πέρασμα στην υπόλοιπη ζωή τους, έτσι. Νομίζω ότι αλλάζουν επίπεδο πλέον. Φεύγουν από την παιδική ηλικία, από το σχολείο, από το παιχνίδι, με τις μικρές οχλήσεις που τους δημιουργούσε το διάβασμα και περνάνε σε μία άλλη φάση της ζωής τους που θα πρέπει να αποφασίσουν για το αύριο. Δηλαδή πώς θα διαμορφώσουν τη ζωή τους, τι θέλουν να κάνουν, με τι θα ασχοληθούν. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό το βήμα που κάνουν να μπορέσουν να το κάνουν με τον πιο σωστό τρόπο ώστε να έχουν και τα καλύτερα αποτελέσματα στην υπόλοιπη ζωή τους. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Από τη γιορτή αποφύτησης στο 5ο Λύκειο Νέας Σμύρνης για το nstv.gr, Εριέλα Χρυσού.